Στην επίθεση πέρασε σήμερα η εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ Αυγή, με ανάρτηση στην ηλεκτρονική της έκδοση, μετά τον σάλο που προκάλεσε το πρωτοσέλιδο της που εικονίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αντώνη Σαμαρά, με φόντο τον Αγγιλωτό Σταυρό και τίτλο «Δεν είναι αθώοι». Η πλήρης απάντηση της εφημερίδας Αυγή, αγανάκτησε η Νέα Δημοκρατία, επειδή η Αυγή αρνείται να της πιστώσει την τεράστια συμβολή στην εξουδετερώση της ναζιστικής συμμορίας. Δεν υιοθετεί δηλαδή ένα ηρωικό αλλά εξ ολοκλήρου κατασκευασμένο αφήγημα που τα κυβερνητικά διαφημιστικά επιτελεία περιφέρουν μέσω της λίστας Πέτσα τόσο μανιωδώς που κοντεύουν να το πιστέψουν και τα ίδια. Οι εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που αρνήθηκαν να δείξουν αδιαφορία, απάθεια ή ανοχή απέναντι στο φασιστικό φαινόμενο, γνωρίζουν πολύ καλά ποιοι ήταν αυτοί που ξέπλυναν τους μαχαιροβγάλτες με τις αρβίλες, δικαιολόγησαν τα κίνητρα και τις ενέργειές τους. Επιχείρησαν να τους ενσωματώσουν πολιτικά, τους χτύπησαν φιλικά στην πλάτη και τους αποκάλεσαν με τα μικρά τους ονόματα. Γνωρίζουν ποιοι ήταν αυτοί που συνυπήρξαν και εξακολουθούν να συνυπάρχουν με τη ΧΑ στα συλλαλητήρια του μίσους για το Μακεδονικό. Και στα οργεία βίας από τα οποία συνοδεύτηκαν, καθώς και στις ρατσιστικές κινητοποιήσεις κατά των προσφύγων. Δεν ήταν η αριστερά με τον Κασιδιάρη στα συλλαλητήρια με τις περικεφαλές, ούτε με τον Λαγό στον Εύρο. Λιγότερο θράσος λοιπόν, ο κόσμος λοιπόν τα γνωρίζει αυτά, εμείς απλώς τα υπενθυμίζουμε. Τις υποδείξεις σας τις κάνει η ΝΙΔΕΛΤΑ στα μέσα της λίστας Πέτσα, αυτά που παλιότερα δόξαζαν την ΧΑ για την κοινωνική της προσφορά και τα αιρετικά της τατουάζ και σήμερα αποθεώνουν την ΝΙΔΕΛΤΑ για την αδιάλακτη αντιφασιστική της στάση. Λίγη ντροπή γιατί ο κόσμος θυμάται και μην παραχαράσετε την ιστορία. Τι αναφέρει το πρωτοσέλιδο της Αυγής, ασημειωθεί ότι το εν λόγω πρωτοσέλιδο προκάλεσε μπαράζ αντιδράσεων καθώς επιχειρεί να ταυτίσει δύο πρωθυπουργούς, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αντώνη Σαμαρά με το ακροδεξιό κόμμα. Ενώ είναι γνωστό πως η Χρυσή Αυγή καταδικάστηκε ως εγκληματική οργάνωση και η ηγεσία της φυλακίστηκε επί Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, σε ιδιαίτερα έντονο ύφος είναι το σχόλιο του κυβερνώντος κόμματος, το οποίο κάνει λόγο για πρακτικές Γκέμπελς από το δημοσιογραφικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρώντας να κάνει το άσπρο μαύρο. Αξίζει να επισημανθεί πως κάτω από τον τίτλο της Αυγής της Κυριακής αναφέρονται τα εξής, πως η ΝΙΔΕΛΤΑ του Σαμαρά και του Μητσοτάκη συμπορεύτηκε με τη Χρυσή Αυγή και ξέπλυνε την εγκληματική συμμορία. Οι πλατείες ήταν γεμάτες και δεν είχαν χρυσαυγίτες, η αντίδραση της ΝΙΔΕΛΤΑ, ο Γκέμπελς στην Κουμουνδούρου. Το πρωτοσέλιδο προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση του κυβερνώντος κόμματος που έκανε λόγο για πρακτικές Γκέμπελς από το δημοσιογραφικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρώντας να κάνει το άσπρο μαύρο.